Φίλε και φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων και πρώτη μέρα για του υποψήφιου από τα επαγγελματικά λύκεια. Ήταν μια μέρα που οι υποψήφοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσα, γλώσσα και λογοτεχνία. Ένα διαγώνισμα με έναν ιδιαίτερο τρόπο δόμηση, αλλά ομολογουμένω σήμερα τα πράγματα ήταν καλύτερα από τη χθεσινή μέρα. Χωρί ιδιαίτερε απαιτήσει, Σίγουρα όμω χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση των κειμένων και μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια στις απαντήσεις από τους υποψήφιους. Το πρώτο μέρος δομείται πάνω σε ένα μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο αφορά ένα άρθρο που αναφέρεται στην Παγκόσμια ημέρα για το νερό. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να δούμε τις κάρτες μας μία-μία με τη σειρά για να διαβάσουμε τις απαντήσεις. Αυτό λοιπόν που ήταν το πρώτο ερώτημα, ζητούσα από τις υποψήφιες σε μία παράγραφο να περιγράψουν γιατί είναι σημαντική η καθιέρωση του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρα για το νερό, σύμφωνα όμως με το κείμενο. Ενδεικτικά διαβάζουμε, η Παγκόσμια μέρα για το νερό είναι σημαντική καθώς υπενθυμίζει τα σχετικά προβλήματα στην παγκόσμια κοινότητα. Συγκεκριμένα εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό, ενώ άλλοι πεθαίνουν από πόσια κατάλληλου νερού. Άνθρωποι και ζώα αφανίζονται εξαιτία τη λειψιδρία. Επιστήμονε επισημαίνουν τον τεράστιο μελλοντικό κίνδυνο. Εξάλλου, το νερό είναι απολύτω απαραίτητο για τον οργανισμό μα. Ο εορτασμό λοιπόν τη Παγκόσμια Υμέρα Νερού υπενθυμίζει την ανάγκη να το σεβαστούμε. Ερώτημα Α2. Παρατήρηση Α2 να γράψουν υποψήφια ένα δικό του τίτλο για το κείμενο που να ευαισθητοποιεί το αναγνωστικό κοινό και στη συνέχεια θα έπρεπε να δικαιολογήσουν πώς συνδέεται αυτή η επιλογή του τίτλου με το περιεχόμενο του κειμένου. Ενδεικτικά προτείνουμε έναν τίτλο «Σως προσοχή στο νερό» με ένα θαυμαστικό. Πρόκειται για ένα τίτλο ο οποίος είναι πυκνός, είναι λιτός και στόχο έχει την πρόκληση του συναισθήματος. Η κινδυνολογία, η χρήση του σημειοστήξης και το SOS που διεθνώς αναφέρεται σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τώρα, σε σχέση με το περιεχόμενο και τον τίτλο, ε, προφανώς αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα για την παγκόσμια κοινότητα που σχετίζονται με το νερό και είναι ανάγκη να γίνουν συνείδηση όλων. Όλοι πρέπει να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Πάμε στο ερώτημα Α3. Ε, ο αρθρογράφο ρωτάει ε, η ερώτηση τι πετυχαίνει με την χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου. Το σχόλιο μα είναι ότι η χρήση του πρώτου προσώπου ουσιαστικά αποδεικνύει την εμπλοκή του συγγραφέα σε όλον αυτόν τον προβληματισμό για το νερό. Στην παγκόσμια διάσταση του φαινομένου, αυτήν την διάσταση δίνει η χρήση του πρώτου προσώπου. Να συνεχίσουμε στην επόμενη κάρτα. Ο στόχο που είναι ευαισθητοποίηση των αναγνωστών και ανάληψη λογική ευθύνη βοηθάει η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο και με το πρώτο πρόσωπο το ύφο γίνεται ...άμεσο οικείο και σίγουρα πιο παραστατικό. Άσκηση Α4 ζητείται από τους υποψήφιους να γράψουν ένα συνώνυμο... ...για κάθε μία από τις υπογραμμισμένες λέξεις. Διεθνής προτεραιότητα ήταν η φράση. Παγκόσμια είναι η πρόταση. Ταλαιπωρημένες γυναίκες, βασανισμένες είναι η πρότασή μας. Ε, έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους, τα σπίτια τους. Κρούν τον κόνδονα, ε, χτύπουν τον κόνδωνα, ...ατμοσφαιρική μόλυνση, ρήπανση και να επιδεινώσουν την κατάσταση να χειροτερεύσουν. Αυτό σε σχέση με τα συνώνυμα και η άσκηση Α5 όπου έπρεπε να κάνουν παραγωγή λόγου... ...με ένα βασικό ζητούμενο να αναφερθούν υποψήφιοι στου τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να προστατέψουν το υδάτινο στοιχείο. Εδώ λοιπόν ενδεικτικά ε, σαφώς έπρεπε να φροντίσουν υποψήφιοι για το επικοινωνιακό πλαίσιο... Πρόκειται για ομιλία, χρειαζόταν αφόρμηση από επικαιρικό γεγονός, χρειάζεται αναφορά στην ιδιότητα του ομιλητή, τα στοιχεία της αφήγησης σε πρώτο ή σε δεύτερο πρόσωπο, κυρίως αυτή είναι και η πρότασή μας στον πρόλογο και στον επίλογο για να δοθεί αυτή η αίσθηση της αμεσότητας. Τώρα, σε σχέση με το περιεχόμενο να συνεχίσουμε στην επόμενη κάρτα προσφώνηση οπωσδήποτε, στον πρόλογο για αφόρμηση και προφανώς αναφορά στο μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και σε σχέση με τους τρόπους προστασίας του υδάτινου στοιχείου. Η προτάση μας εδώ είναι κάθε νέος να γνωρίσει ότι οι υδάτινες πηγές της φύσης δεν είναι ανεξάντλητες, ότι οι κίνδυνοι που παραμονεύουν για τον ίδιο είναι πάμπολοι και σοβαροί. Τίθεται λοιπόν πρώτα απ' όλα ζήτημα Οικολογική συμπεριφοράς, ζήτημα παιδείας, ζήτημα οικολογικής συνείδησης. Είναι ανάγκη να απαλλαγεί κάθε νέος από αυτήν την ηλιστική απληστία που χαρακτηρίζει την εποχή, να επαναεραρχήσει τις αξίες της ζωής του, έχει καθήκον να στραφεί στην ορθολογική κατανάλωση, στην υιοθέτηση ενός φυσικού τρόπου ζωής. Η επόμενη παρατήρηση να αποδεικνύει έμπρακτα την οικολογική του συνείδηση, με συμμετοχή σε πολύ συγκεκριμένε δράσει. Να συμμετέχει σε περιβαλλοντικέ οργανώσει, να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνική δικτύωση, το διαδίκτυο και τι δυνατότητε που δίνει και στην ενημέρωση και στη δραστηριοποίησή του, να διεκδικεί από το κράτο τη βελτίωση των τεχνολογιών περιορισμού τη θαλάσσιας ρήπανση, του βιολογικού καθαρισμού, τα μέτρα πρόληψη, όλα αυτά ω μηχανισμοί αντίσταση και διεκδίκηση από το κράτο για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ο επίλογο θα μπορούσε να έχει ένα τόνο ανακεφαλαίωση τη επιχειρηματολογία ή δεοντολογικό, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η εμπλοκή και η συστηματική προσπάθεια από του αρμόδιου κοινωνικού φορεί. Η αποφώνηση χρειαζόταν. Και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρο του διαγωνίσματο. Στο δεύτερο μέρο είχαμε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Ε, ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ίταλο Καλβίνο Μάρκο Βάλντο, γνωστός στους μαθητές από τα γυμνασιακά τους χρόνια και ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να θρέψει την οικογένειά του με μια προσπάθεια να βρει αμόλυντη τη φύση. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα αναζήτηση, αλλά και η απογοήτευση στο τέλος, καθώς εν τέλει δεν τα καταφέρνει να εντοπίσει αυτά τα στοιχεία προστατευμένου φυσικού περιβάλλοντος. Η ερώτηση Β1 ζητά από του υποψήφιους να αναπτύξουν σε μία παράγραφο με ποιες ενέργειες επιχειρεί ο πρωταγωνιστής της ιστορίας να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ζητείτε μία μικρή παράγραφο, ενδεικτικά σημειώνουμε ο μακροβάλλοντος στην προσπάθειά του να παρέχει στην οικογένειά του αγνεστροφές, ψάχνει τόπους όπου δεν έχει παρέμβει ανθρώπινο χέρι, αναζητά συνεχώς μέρη μέχρι που η προσπάθειά του καρποφορεί, ενθουσιασμένο με την ανακάλυψή του, ψάχνει τον εξοπλισμό του και ξεκινά την αναζήτηση και τη συλλογή τροφή. Ωστόσο, η προσπάθειά του αυτή μένει μετέωρη όταν στο γυρισμό για το σπίτι το ενημερώνεται ότι το νερό είναι μολυσμένο και ο ίδιο σταματά το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η επόμενη άσκηση αφορά β2 αφηγηματικού τρόπου και εκφραστικά μέσα. Ζητείτε να δώσουν ένα παράδειγμα υποψήφι περιγραφής, διαλόγου και μονολόγου, αυτούς τους τρει τρεις αφηγηματικούς τρόπους ενδεικτικά για την περιγραφή ε, ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, περιγράφονται στοιχεία της φύσης, τα στοιχεία του διαλόγου με την εναλλαγή ε, της, του λόγου από τους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας και ο μονόλογος στην πρώτη παράγραφο στο ξεκίνημα του κειμένου. Σε σχέση με το δεύτερο υποερώτημα όπου ζητείτε να καταγραφεί ο εκφραστικός τρόπος, στο συγκεκριμένο χωρίο έχουμε μία παρομοίωση όπου τα νερά του ποταμού μοιάζουν με μία μικρή ήσυχη λεκάνη. Από αυτήν την παρομοίωση ζητείτε να σχολιαστεί ο στόχος της παρομοίωσης. Ζωντανεύει η εικόνα της φύσης, γίνεται ευκολότερη η κατανόηση αυτής της εικόνας από τους ανθρώπους. Πρόκληση συναισθημάτων με τη βοήθεια της παρομοίωσης προσδίδεται λυρικότητα, αμεσότητα και οικειότητα στο ύφος. Να πάμε και στην τελευταία παρατήρηση, β' Ζητείτε από τους υποψήφιους να καταγραφούν σκέψεις και συναισθήματα που τους γεννά αυτή η περιπέτεια του Μαρκοβάλντο. Πρώτα απ' όλα σκέψεις που δημιουργούνται από την ανάγνωση του κειμένου ότι η φύση είναι πηγή ζωής αισθητικής απόλαυσης, ότι η προστασία της είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ανθρώπων, η απληστία και η κερδοσκοπία του σύγχρονου ανθρώπου πώς διαταράζει την οικολογική ισορροπία και γενικότερα απειλεί το πλανήτη. Πώ η φύση έχει θεραπευτικέ ιδιότητε και απομάκρυνση από αυτήν υποβαθμίζει την ποιότητα τη ζωή. Πώ οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη φύση τη σέβονται, ενώ εκείνοι που ζουν μακριά τη, στα αστικά κέντρα, συνήθω δημιουργούν και τα προβλήματα ή τη μολύνουν. Τώρα, μετά από τι σκέψει, ζητούνται τα συναισθήματα, να πάμε και στη τελευταία μα κάρτα. Ε, πρώτα απ' όλα, η συγκίνηση και η συμπόνια για την προσπάθεια αυτού του ανθρώπου. Ε, η ευδαιμονία τα αισθήματα εφορίας, χαράς, ικανοποίησης από αυτές τις όμορφες εικόνες της φύσης που αντικρίζει και εμείς διαβάζουμε, η στεναχώρια, η θλίψη όμως και η απογοήτευση και ο θυμός από την δυσάρεστη εξέλιξη και έκβαση της περιπέτειας και τέλος η ανησυχία και η αγωνία για την οικολογική καταστροφή, αυτή η δυσάρεστη προοπτική για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτά σε σχέση με τις απαντήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος των επαγγελματικών λυκείων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε ότι αναλυτικά οι απαντήσεις βρίσκονται ήδη στο www.neacrete.gr και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αύριο ε, ραντεβού στις 2 το μεσημέρι για τις απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών, των γενικών λυκείων, αρχαία ελληνικά και μαθηματικά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.